είπα, είναι στην εντέλεια. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Και ο νυν περιφερειάρχης αλλά και ο προηγούμενος έκαναν πολύ καλή δουλειά. Με μικρές παρεμβάσεις θα αλλάξει η καθημερινότητα ντόπιων και επισκεπτών στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, δηλώνουν οι επιχειρηματίες. Με την αλλαγή του δρόμου χρειάζονται οπωσδήποτε 2-3 πινακίδες. Δηλαδή, μόλις περάσει κανείς τη γέφυρα, ο κόσμος σταματά κάθε μέρα και ρωτά πώς θα πάει στην Αθήνα. Άρα, πρέπει η περιφέρεια να τοποθετήσει 2 πινακίδες, οι οποίες να δείχνουν τη διαδρομή ότι θα πάνε αριστερά, δηλαδή στο δρόμο της Επιδαύρου και πάλι αριστερά. Και παράλληλα, χρειάζεται να κάνει και άλλη μια προσπάθεια η περιφέρεια να βάλει μια πινακίδα εδώ στον Ισμό. Μόλις περάσει κανείς τη γέφυρα, αρχίζουν και ρωτούν πού είναι το λιμεναρχείο, πού είναι η Διόρυγα, πού είναι το λιμάνι για να φύγει το καράβι για την κουραζιέρα, πού είναι η εκκλησία κάτω. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια μεγάλη πινακίδα, η οποία να δείχνει τον δρόμο για όλα αυτά. Χρειάζεται βελτίωση γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος ψάχνει και ρωτά. Ευτυχώς έγινε και αποκατάσταση με το φανάρι. Και το φανάρι, βέβαια, πριν λίγες μέρες το φτιάξανε και αυτό. Οπότε είμαστε από πλευράς φαναριού μια χαρά. Η καθαριότητα λιγάκι έχει βελτιωθεί και αυτή στον Ισθμό. Τώρα η αστυνόμευση εδώ πέρα λιγάκι χρειάζεται λόγω των γνωστών προβλημάτων με αυτούς που έρχονται κάθε πρωί.